Κρήτης, ο Ηλίας Κότσιος. Πάμε στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στον πρωταγωνιστή της αγωνιστικής. Καλησπέρα σας. Ηλία, συγχαρητήρια. Μείνε κοντά μας. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο σε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα για την κουβέντα και τις φάσεις από όλους τους αγώνες αγωνιστικής. Pierce Brosnan. James Bond, Tractor 007. Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει. Σε πρώτη τηλεοπτική προβολή. Στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο δικέφαλος είχε δύο δοκάρια αλλά μετριότατη απόδοση σε ένα μάτς που κρίθηκε από τον γκολ του Κότσιου και πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους φίλους του Όφη που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από γίγαντο οθόνη. Με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε ο Καψής στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο Ηράκλειο, πρώτη καλή στιγμή για τον Όφη με εκτέλεση φάουλ του Σαμπουτζή που βρίσκεται την όχθη του Χιώτη, ο οποίος μπλοκάρει. 15ο λεπτό, ατομική προσπάθεια του Λάκη, γυρίζει προς τα πίσω για το Σεντένο, το σουτ με το δεξί από τον τελευταίο. Η μπάλα φεύγει out. Ο Σταυρακάκης στην αντεπίθεση για τον Όφη δίνει για τον Σαμπουτζή. Ο Σολής εκμεταλλεύεται τις κόντρες, επιχειρεί το σουτ με το δεξί. Ο Χιώτης διώχνει σε κόρνερ. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Κιάσος, κεφαλιά από τον Γκόμεζ, η μπάλα λίγο out από την αιστεία του Χιώτη. Και στο 38 ο Κωστένα δίνει για τον Λάκη μέσα από την περιοχή. Δυνατό σου του τελευταίου στο δοκάρι της αιστείας του Μπεκιάη. Έτσι έληξε το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη με το καλημέρα, το γύρισμα του Νικολαίδη για τον Ίβιτς. Ο Σέρβος κάνει το σουτ, δεύτερο δοκάρι για την ΑΕΚ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, 9 λεπτά αργότερα εκτέλεση φάουλ για τον Γκόμεζ που κατεβάζει την μπάλα για τον Κότσιο, ο οποίος ανοίγει το σκόρ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πανηγυρίζει ο σκόρερ και οι συμπαίκτες του. Ο Όφη προηγείται με ένα 0. Φάση ελεγχόμενη, καθώς ο δημιουργός της φάσης του γκολ για την κριτική ομάδα, ο Γκόμεζ, φαίνεται να είναι ελαφρώς πιο μπροστά από τον Μιχάλη Καψή. Ευκαιρία νέα για τον Όφη με την κεφαλιά του Γκόμεζ. Ο Χιώτης προλαβαίνει και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Γύρισμα του Λάκη προς το τέλος του αγώνα. Από κοντά τον γκολ για την ΑΕΚ, αλλά νωρίτερα ο Ίβιτς έχει υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Μπεκιάη. Και στις καθυστερήσεις του αγώνα, φάουλ για τον Μιχάλη Καψή, σκληρό σύμφωνα με τον διαιτητή της αναμέτρησης που του δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αποβολή για τον Καψή που χάνει τον αγώνα κυπέλλου με τη Χαλκιδόνα την ερχόμενη Τετάρτη. Στο Ηράκλειο, ακούσαμε ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες από πλευρά ΑΕΚ. Επειδή μίλησε με τους συμπαίκτες σου, μιλάνε όχι για την θέση στην οποία βρισκόσουν εσύ, αλλά για την πάσα που δέχτηκες, αν υπήρχε περίπτωση offside. Δεν ξέρω, δεν παρακολούσα τη φάση από την αρχή όταν έφυγε η μπάλα. Ίσως αν το ξαναδούμε, θα το δούμε πιο καθαρά. Τώρα αυτό που θέλω να πω, εντάξει, αν αισθάνονται αδικημένοι οι παίκτες της ΑΕΚ, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη αγωνιστική ήμασταν εμείς αδικημένοι. Τώρα, αν πραγματικά είναι offside, είμαστε εμείς ευνοημένοι. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ουσιαστικά, εσύ ήσουν αυτός που επανέφερε στην ΑΕΚ στην ελληνική πραγματικότητα ύστερα από ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή πτήση της, έτσι, με τις επιτυχίες που είχε στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, η Ένωση είχε δύο δοκάρια σήμερα. Ο Όφη έπαιζε χωρίς τον κόσμο του και